Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Τα όρια φαίνεται πως ξεπερνάει η Στέλλα. Μετά τον στρατή, στόχος της είναι ο Ιάσονας Δεμερτζής. Η ίδια συνεχίζει να μένει στο αρχοντικό και να εργάζεται για τους Δεμερτζίδες, με την Γεωργία να της κάνει τη ζωή δύσκολη. Η Στέλλα, όσο οι μέρες περνούν, αρχίζει να αισθάνεται μία περίεργη αδιαθεσία. Εμετή και Ζαλάδες την οδηγούν στο ιατρείο της περιοχής, όπου και διαπιστώνεται πως είναι έγκυος. Φοβισμένη πως όλα θα διαλυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη, αναζητά τον υποψήφιο πατέρα για το μωρό της. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ορμά ένα βράδυ στο κρεβάτι του Ιάσονα για να τον κατηγορήσει. Πιο συγκεκριμένα, ένα βράδυ που ο Ιάσονας γυρνά μεθυσμένο σπίτι, η Στέλλα προθυμοποιείται να τον βοηθήσει να ξεντηθεί. Τον βάζει στο κρεβάτι και ξαπλώνει και η ίδια δίπλα του, γυμνή. Το επόμενο πρωί η Στέλλα κατηγορεί τον Ιάσονα που συνευρέθηκε μαζί της. Το σκάνδαλο αυτό δεν μένει κρυφό όσο και αν προσπαθεί η Μαριέτα. Καθώς η Στέλλα μετά από λίγες μέρες ανακοινώνει πως περιμένει το παιδί του, η Μαριέτα τρελαίνεται διότι γνωρίζει πως ο γιος της είναι στήρος. Στόχος της είναι να τιμωρήσει την Στέλλα για αυτό το ψέμα, όμως δεν τα καταφέρνει. Εάν αποδείξει κάτι τέτοιο, όλα θα διαλυθούν. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!